ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος γύρος για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια γιορτή της Δημοκρατίας με μεγάλη συμμετοχή, όπου είδαμε πολύ νέο κόσμο να προσέχεται στις κάλπες. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα χιλιάδες μέλη μας, παλιά και νέα, που δύο φορές αφιέρωσαν αρκετό χρόνο από τη ζωή τους, γιατί υπήρχαν και ουρές, να προσέλθουν, να ψηφίσουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάταξης του χώρου μετά από δύο επώδυνες ήττες του καλοκαιριού. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη των νεοφορευτικών επιτροπών, τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, που επί ώρες συγκρότησαν τα εκλογικά τμήματα, βοήθησαν στο να βρίσκουμε στους καταλόγους, στα τάμπλετ, τα παλιά μέλη που δεν είχαν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή και είχαμε κάποιες δυσκολίες. Και χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους, δεν θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές κατά τρόπο αδιάβλητο και άψογο. Ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Ο νέος πρόεδρος από χθες βράδυ έδωσε το στίγμα του, ένα στίγμα ενότητος, συλλογικότητος και συντροφικότητος. Νομίζω σε αυτό ομνίουμε όλοι μας και όλες. Και προχωράμε δυνατά για το επόμενο, για το επόμενο βήμα, το μετά. Περιμένουμε το συνέδριό μας που θα γίνει το επόμενο διάστημα όταν οριστεί. Και από εκεί πέρα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που θα δρομολογηθούν αντίστοιχα από τα κομματικά όργανα και τις εσωκομματικές διαδικασίες μας. Κρατάμε το πολύ θετικό της μεγάλης συμμετοχής του κόσμου, που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα που θα εκφράζει τους πολίτες από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Θα είναι η πολιτική του στέγη, ένα κόμμα ανοιχτό, δημοκρατικό, που θα διαλέγεται με την κοινωνία, που θα είναι από την κοινωνία για την κοινωνία, από τα μέλη για τα μέλη, που είπε και ο πρόεδρος. Και ένα κόμμα το οποίο θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, με μια μαχητική αντιπολίτευση και στήριγμα στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος και η κοινωνία. Νομίζω όμως ότι το μήνυμα ήταν συνολικά και στο πολιτικό σύστημα, ότι δεν υπάρχουν λευκές επιταγές δύο μήνες μετά τις εκλογές. Κανείς δεν είναι ΕΣΑΗ και το εκλογικό σώμα, όταν και εφόσον κληθεί, πιστεύω ότι θα ακολουθήσει την κυβερνητική πρόταση που μέχρι τότε θα έχει διαμορφώσει και θα έχει καταθέσει στον πολιτικό διάλογο στη ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.